Η πιο σημαντική είδηση που προέκυψε από την ομιλία του Προέδρου της ΚΟΠ αφορούσε στην εισαγωγή του VAR στο Κυπριακό Πρωτάθλημα ΣΥΤΑ. Είναι η χρονιά κατά την οποία θα εφαρμοστεί στο πρωτάθλημα μας το VAR. Ήδη έχει γίνει πολλή δουλειά, κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης και του εξοπλισμού, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι να έχουμε αυτό το πολύ σημαντικό εργαλείο στη διάθεση των διεθνών μας στο νέο πρωτάθλημα. Αισιοδοξώ πως θα είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε το VAR από τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Ο πρόεδρος της ΚΟΠ αναφέρθηκε στην οδυνηρή απόφαση της Ομοσπονδίας και των σωματείων της για τη διακοπή των διοργανώσεων λόγω του κορονοϊού, επαναλαμβάνοντας ότι το σημαντικότερο πρόβλημα ήταν η μη υιοθέτηση από πλευράς της επιδημιολογικής ομάδας και κατ' επέκταση της κυβέρνησης του πρωτοκόλλου που είχε ετοιμαστεί. Ευχάριστες ειδήσεις μπορούν να αναμένουν οι τηλεθεατές φίλοι του ποδοσφαίρου, αφού για πρώτη φορά επιβεβαιώθηκαν και επισήμως οι επαφές και οι προσπάθειες που γίνονται για κοινό πακέτο ποδοσφαιρικών μεταδόσεων. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μια θετική κατάληξη πολύ σύντομα για το καλό νομίζω όλων των και των συνδρομητών και της ευρύτερης κοινωνίας. Ελπίζω να είμαστε να έχουμε θετικά νέα, να σας πούμε, πολύ σύντομα. Θα μιλάμε για το Κυπριακό ή και τα ξένα μέσα. Προτιμώ να καταλήξουμε και μετά. Σίγουρα είναι για το Κυπριακό που γίνεται η κυρία συζήτηση. Αλλά εάν έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα περιλαμβάνει για άλλα πράγματα, θα είσαστε οι πρώτοι που θα το μάθετε. Οι ανακοινώσεις αναμένονται σύντομα ώστε να είναι έτοιμες οι πλατφόρμες να εφαρμόσουν την όποια συμφωνία από την 1η Αυγούστου.